καινοτομώντας στην εκπαίδευση. Learning World, σε συνεργασία με την WISE, μια πρωτοβουλία του Qatar Foundation. Σε πολλές χώρες η εκπαίδευση προσπαθεί να παράξει εργαζόμενους ειδικευμένους στα ζητήματα της τοπικής κοινωνίας. Τι νόημα έχει, για παράδειγμα, να βγάζεις ιστορικούς όταν μια χώρα αγωνιά να καλλιεργεί σε φαγόσιμα είδη? Έτσι, τα εκπαιδευτικά προγράμματα δομούνται ώστε να βγάλουν ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν σε εθνικά προβλήματα. Αυτή την εβδομάδα στο Learning World βλέπουμε πως αυτό γίνεται πράξη. Τα νησιά Καλαμπάκος είναι διάσημα για τη θαλάσσια βιοπικιλότητά τους και έχουν φυσικά το δικό τους δεσμό με το Δαρβίνο. Τα νησιά αφαιρέθηκαν το 2010 από τη λίστα επαπειλούμενων περιοχών του ΟΗΕ, εν μέρη λόγω προγραμμάτων που εκπαιδεύουν τους νέους σε περιβαλλοντολογικά και οικολογικά ζητήματα. 1000 χιλιόμετρα από τον Ισημερινό, τα νησιά Γκαλαπάγκος παραμένουν ο άσπυλος παράδεισος που ο Κάρολος Δαρβίνος μελέτησε με το πλοίο του Μπίγκλ ή Ιχνηλάτης. Και αν κάποτε τα Γκαλαπάγκος συνέβαλαν στη θεωρία του Δαρβίνου περί εξέλιξης, σήμερα πρωτοστατούν σε μια νέα αντίληψη περί εκπαίδευσης. Η Ρέινα Ολέας είναι μέλος του Ιδρύματος Σκαλέζια. Το Σκαλέζια ιδρύθηκε 21 χρόνια πριν με πρωτοβουλία γονέων που ήθελαν μια εκπαιδευτική εναλλακτική για τα παιδιά τους. Το αποτέλεσμα, το σχολείο Τομάς Ντε Μπερλάγκα στο νησί Σάντα Κρούζ. Ακούγεται πολύ ρομαντικό να λέει κάποιος ότι ζει στα Καλαμπάκος, επειδή είναι ένα εθνικό πάρκο. Όμως είναι ένα μέρος που το 97% είναι εθνικό πάρκο και μόνο 3% είναι κατοικήσιμο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλοί περιορισμοί. Και είναι αυτοί οι περιορισμοί που μπορούν να προκαλέσουν δυσαρέσκεια και επιθετικότητα μεταξύ των 20.000 ανθρώπων που μένουν εκεί. Γι' αυτό και ένας από τους πυλώνες στο Τομάς Ντε Μπερλάγκα είναι το μάθημα της διαχείρισης συγκρούσεων. Κάθε μέρα οι μαθητές διδάσκονται πώς να ζουν ήρεμα σε αυτά τα μικρά νησιά. Οι αγκαλιές κάνουν τους μαθητές να νιώθουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Έχουμε πολλά καινούργια παιδιά και πολλά από άλλα σχολεία. Αυτό τους βοηθά να κοινωνικοποιούνται και να κάνουν νέους φίλους. Και αυτό είναι μόνο ένα βήμα στην εκπαιδευτική διαδικασία για να γίνει κάποιος ένας καλός ηγέτης των Γκαλαπάγκος. Δηλαδή, κάποιος που θα σέβεται και θα προστατεύει αυτά τα νησιά. Μια προτεραιότητα του σχολείου. Εκπαιδεύουμε ηγέτες των Καλαμπάκος, δηλαδή ανθρώπους υπεύθυνους για το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Αλληλέγγυους και με σεβασμό στο διαφορετικό. Η Έμιλι δεν είναι από τα Καλαμπάκος, είναι από τη Σκωτία. Όμως, ονειρεύεται να γίνει ηγέτης εδώ. Θα προσπαθήσω πολύ να προστατέψω αυτά τα νησιά. Αυτά τα όμορφα νησιά είναι μοναδικά. Η προστασία των Γκαλαπάγκος και η τέλεια αρμονία αυτού του επίγειου παράδεισου. Το πιο σημαντικό μάθημα στο σχολείο Τομάς Ντε Μπερλάγκα. Και από τον Ειρηνικό πάμε τώρα στην Αφρική και την Μπουρκίνα Φάσο, μία από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Η γεωργία είναι η κύρια πρόσοδος για τους περισσότερους εκεί. Όμως, οργανωμένη γεωργία καταγράφεται σε λιγότερο από 25% της χώρας. Ας δούμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διδάσκει αγροτικές τεχνικές, αλλά και ξυλουργία και ράψιμο. Το Ντεντούγκου είναι μια κομμόπολη στην επαρχία Σαχέλ της Μπουρκίνα Φάσο. 80% των κατοίκων είναι αγρότες. Το εισόδημά τους εξαρτάται από τη βροχόπτωση. Το πρόβλημα όμως είναι ότι σε αυτήν την περιοχή βρέχει κατά μέσο όρο μόνο 4 μήνες το χρόνο. Και πώς επιβιώνει κανείς στους υπόλοιπους 8, θα πρέπει να βρει και μια άλλου είδους εργασία. Και η εκπαίδευση θα πρέπει να προσαρμόσει τους νέους σε αυτό το κλίμα. Η ομάδα του Σάλομον θα πάει στο χωράφι με τα καλαμπόκια. Αυτή η ομάδα, η δεύτερη, θα πάει στους κήπους. Η τρίτη θα πάει στο χωράφι με τα φασόλια. Και η τέταρτη θα ξεκινήσει με τον καθαρισμό. Η νέα Κυπουρή του Ντεντούγκου είναι ένα σχολείο προσαρμοσμένο στις τοπικές συνθήκες. Μια διαδικασία που ξεκίνησε από το Ίδρυμα Φολερό του Λουξεμβούργου. Στο σχολείο διδάσκονται αγροτικές τεχνικές ώστε να εξαχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο προϊόν από την ξηρή γη. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει εκμάθηση αγροτικών τεχνικών, μια δευτερεύουσα δεξιότητα και κλασικά γραφή και ανάγνωση.
Για να μάθεις ένα επάγγελμα χρειάζεται να μάθεις να διαβάζεις και να γράφεις. Είμαστε εδώ για να τους βοηθήσουμε να μάθουν γραφή και να εκφράζονται ώστε να πετύχουν αργότερα. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα γιατί στα άλλα σχολεία κάνουν μόνο γενικά μαθήματα. Δεν υπάρχει εξάσκηση, πρακτικές δραστηριότητες ή παραγωγή. Αν αποτύχουν σε αυτά δεν έχουν τίποτα. Εδώ, αν δεν είναι καλοί στην τάξη, μπορούν τουλάχιστον να μάθουν ένα επάγγελμα. Ξυλουργία, ράψιμο, γεωργία, κτηνοτροφία. Έχουμε τα πάντα. Το πρόγραμμα διαρκεί 3 χρόνια και χρειάζεται πειθαρχία για να περατωθεί. Η προσαρμογή της εκπαίδευσης στις τοπικές ανάγκες βοηθά ώστε οι νέοι ούτε να αναζητούν δουλειά στις υπερφορτωμένες πόλεις, ούτε και να τριγυρίζουν άσκοπα έχοντας αποτύχει στο κλασικό εκπαιδευτικό σύστημα. Με την αποφύτιση, οι σπουδαστές λαμβάνουν 50.000 φράγκα, δηλαδή κάτι παραπάνω από 75 ευρώ, για να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους. Ο Ερικ Μανά αγόρασε μια ραπτομηχανή με αυτά τα χρήματα και ξεκίνησε τη δική του επιχείρηση. Στην αρχή ήμουν στην πόλη. Μπορώ να πω ότι ήμουν ένας αληθινός αλήτης. Οι άνθρωποι μου έλεγαν ότι δεν ήμουν καλός για να κάνω τίποτα. Από το 1980, όταν το σχολείο ξεκίνησε, 300 νέοι Κυπουροί ξεκίνησαν την καριέρα τους, έτοιμοι να προσαρμοστούν στις σκληρές συνθήκες του τόπου τους. Going back to the Pacific Ocean, now we visit Kiribati. Πάμε ξανά στον Ειρηνικό. Πάμε στο Κιριμπάτι, ένα μικροσκοπικό νησιωτικό κράτος όπου η κλιματική αλλαγή αποτελεί μείζον ζήτημα. Εδώ η UNICEF προσφέρει μαθήματα εκπαιδεύοντας τον κόσμο να την αντιμετωπίζει. Για να δούμε πώς. Το Κιριμπάτι, η νήσος των Χριστουγέννων, αποτελείται από 33 κοραλιογενή νησιά στον Ειρηνικό ωκεανό. Οι κατοικοί του πρέπει να αντιμετωπίζουν καθημερινά την άνοδο της στάθμης των υδάτων. Η παλίρη αυθύρει σε μεγάλο βαθμό τις προμήθειές του σε νερό, ενώ πλήττει και τα μικρά κομμάτια καλλιεργήσιμης γης. Η θάλασσα μπαίνει στα σπίτια μας. Κατέστρεψε το σπίτι του γείτονά μας, αλλά και άλλα σπίτια κοντά στον κυματοθράφτη. Η κλιματική αλλαγή κάνει ήδη αισθητή την παρουσία της στο Κιριμπάτι. Γι' αυτό το λόγο, η UNICEF με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτεί ένα πρόγραμμα προσαρμογής για τις ευάλωτες κοινότητες. Το πρόγραμμα προβλέπει την παροχή πληροφοριών και μέσων για την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας. Η UNICEF παρέχει στους νέους πρόσβαση σε βίντεο και στα νέα μέσα ώστε να μοιραστούν με νέους σε όλο τον κόσμο αυτό που βιώνουν καθημερινά. Έμαθα πώς μπορώ να στέλνω μηνύματα στο Facebook για να δείχνω στον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει στο Κιριμπάτι. Χάρη στη UNICEF και την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι νέοι του Κιριμπάτι έχουν φτιάξει πάνω από 100 βίντεο που μπορεί κανείς να δει στο κανάλι της UNICEF Ειρηνικού στο YouTube. Ο πρόεδρος του Κιριμπάτι είναι στην πρώτη γραμμή. Τονίζει το σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης στην αφύπνιση των μελλοντικών γενεών. Πιστεύω πραγματικά ότι είναι σημαντικό να δώσεις πολύ σημασία στο ρόλο των παιδιών στην όλη διαδικασία. Εδώ μιλάμε για το μέλλον τους. Οι νέοι μας είναι ίσως μεταξύ των πιο ευτυχισμένων του πλανήτη. Θεωρώ πως είναι κάτι για το οποίο πρέπει να είμαστε πολύ υπερήφανοι. Αλλά είναι κρίμα. Απολαμβάνουν τη ζωή εδώ, αλλά ο πολιτισμός τους καταστρέφεται κατά βάση από κάποιον άλλον. Well, that's all we have time. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Περιμένουμε τα σχόλιά σας στις σελίδες μας στα social media. Και μην ξεχνάτε το hashtag του Learn World στο Twitter. Learn World. Γεια σας. Goodbye from all the team. Learning World. Σε συνεργασία με την WISE, μια πρωτοβουλία του Qatar Foundation.